τι σημαίνει η κρίση και το μνημόνιο και αυτή η πολιτική στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν το κεντρικό στοιχείο που έδωσε μια μεγάλη όθηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η κρίση που έδωσε όθηση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η ανάλυση της κρίσης και οι πολιτικές προτάσεις που κάνεις πάνω σε αυτό. Δεν νιώθω κουρασμένος. Και κανένας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νιώθει κουρασμένος, όπως είπε ο κύριος Μαργαρίτης. Βεβαίως καταλαβαίνω. Αλλά αυτό δεν δείχνει μια τάση της κοινωνίας για τον νέο κύριε Βίτσα, για κάτι καινούργιο. Δεν ξέρω πόσο νέο είναι. Δεν ξέρω πόσο νέο είναι. Με την έννοια που σας είπα και προηγούμενα, των θέσεων, του χρόνου και του χώρου. Το γεγονός ότι κάποιος αυτοπαρουσιάζεται ως νέο δεν σημαίνει ότι είναι και νέο. Μπορεί να είναι και παλιό. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία. Εδώ ακούμε το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι είναι νέο. Είσαστε όλοι εδώ 40 χρόνια. Λέω λοιπόν ότι δεν ξέρω τι είναι νέο. Όμως έχουμε μια συνέχεια, συνέπεια και αλλαγές. Βεβαίως και στον εαυτό μας. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε, αν θέλετε, ακόμα και συνήθειές μας. Γιατί η εχθρός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μερικές φορές είναι εχθρός μας και ο εαυτός μας. Με την έννοια ότι πρέπει να κάνεις βήματα, πρέπει να προχωρήσεις μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Να ανοίξεις όχι μόνο σε ένα επίπεδο όποιος θέλει έρχεται, αλλά και σε ένα επίπεδο πολιτικών θέσεων και σχέσεων με την κοινωνία. Και θέλω να σας πω το εξής. Ένα κεντρικό ζήτημα που μας απασχολεί αυτό το καιρό είναι ότι απολυτοποιείται η ψήφος, ένα πολύ μεγάλο δυνατό και δυνατό στοιχείο η ψήφος, έτσι που αλλάζει, και μειώνεται η ιδεολογική της συμμετοχής στα δρόμενα, που θα είναι αναγκαία στην όλη διαδικασία και στην κοινωνία. Και δεν μιλάω της συμμετοχής μόνο της πολιτικής, αλλά μιλάω και για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μιλάω και τις διαδικασίες της δημοκρατίας, η οποία θα είναι αποτελεσματική και οικονομικά και κοινωνικά και για τέτοια πράγματα. Πάντως είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το εγχείρημα αυτό. Σίγουρα θα φανεί, φαίνεται όμως ότι την πλειοψηφία